το μήνυμά σας, κύριε Υπουργέ. Άλλη μια φορά γιορτάσαμε τη μεγάλη επανάσταση του έθνους, την επανάσταση του 21, την επανάσταση που έφερε ξανά την ελευθερία στην πατρίδα μας, που έβαλε τα θεμέλια για να δημιουργηθεί ξανά το ελληνικό έθνος, το σύγχρονο ελληνικό έθνος. Όπως έχω πει και άλλες φορές, η ιστορική μνήμη είναι ό,τι σημαντικότερο έχουμε για να μπορούμε να πορευόμαστε στο μέλλον. Περνάμε ακόμη λίγο δύσκολα και εύχομαι πολύ γρήγορα τα πράγματα να είναι καλύτερα για την πατρίδα μας. Μπορώ όμως από τη μεριά του τουρισμού, που είναι και βασική μου αρμοδιότητα και ιδιότητα, να δώσω κάποια αισιόδοξα μηνύματα. Τα πράγματα πάνε καλύτερα, τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα. Όλοι μαζί, αν συνεχίσουμε, όλα θα είναι πολύ καλύτερα, πολύ γρήγορα. Χρόνια πολλά σε όλους. Κύριε Υπουργέ, τις δηλώσεις για το μήνυμα της σημερινής ημέρας. Για μια ακόμη χρονιά τιμήσαμε τους θεωρείς του 21, που συνεχίζουν να αποτελούν παράδειγμα προς αντίγραφη, προς μίμηση και παραλληλώς μας έδωσαν το δίδαγμα της ελευθερίας, της δημοκρατίας. Έχουμε την υποχρέωση κυρίως τώρα να αγωνιζόμαστε να τα διαφυλάξουμε. Πιστεύω βάσιμο, τόσο η νεολαία που παρήλασε, όσο και η ένστολή μας, αποτελούν την εγγύηση και την παρούσα κατάσταση και ελπίδα για το μέλλον. Χρόνια πολλά. Ωραία, παρελάσατε, μου αρέσατε πάρα πολύ. Μήνυμά σας, κύριε Δήμαρχε, για το σημερινό εορτασμό. Πολύ ωραία παρέλαση. Όπως και τότε, έτσι και σήμερα βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Οι μνήμες όμως και τα παραδείγματα των προγόνων μας είναι τέτοια που μας δείχνουν τον δρόμο. Η ενότητα, ο αγώνας και η πίστη μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Γι' αυτό και ο λαός της ΚΟ πρέπει να έχει αισιοδοξία, να είναι ενωμένος, ώστε να ξεκινήσει μια καινούρια πορεία που θα αναδιατάξει τις δυνάμεις προς το καλό όλων μας. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο.